Να κλείσουμε την εκπομπή και να πάμε στην Άξο, καθώς έχει οριστεί ως ένας ιδανικός γαμήλιος προορισμός. Για ποια αγορά? Βλέπουμε και το σχετικό δημοσίευμα για τους Φιλανδούς. Υπάρχει ένα σχετικό δημοσίευμα το οποίο κάνει το γύρο του κόσμου και αποτελεί βέβαια και την καλύτερη δυνατή διαφήμιση, όχι μόνο για την Νάξο, αλλά και βέβαια για όλη την Ελλάδα, σε μια κρίσιμη τουριστική περίοδο. Πάμε στον κύριο Βαγγέλη Κατσαρά. Είναι αντιδήμαρχος τουρισμού στο Δήμο Νάξο. Αντιδήμαρχε, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα από την όμορφη Νάξο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πανέμορφος τόπος η Κρήτη, αλλά και η Νάξος βέβαια και όσοι έχουν βρεθεί αντιδήμαρχε έχουν να λένε. Και είστε και σε ένα χαρακτηριστικό σημείο του νησιού αυτή τη στιγμή. Φυσικά εδώ πέρα πίσω μας ακριβώς υπάρχει το λιμάνι της Νάξου, η πύλη εισόδους που λέμε, η εμβληματική πορτάρα, ο ναός του Απόλλωνα. Είμαστε έτοιμοι για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι η σεζόν μετά COVID εποχής που λέμε. Έχουμε μπει δυναμικά, έχει ξεκινήσει δυναμικά ο τουρισμός. Εμείς, να ξέρετε, και τα χρόνια του κοροναϊού προσπαθήσαμε και δουλέψαμε όσο καλύτερα γινόταν, έτσι ώστε να μην χαθεί αυτό το οποίο είχαμε χτίσει τόσα χρόνια, δηλαδή το να φτάσουμε την Άξο και τις μικρές Κυκλάδες στην ελίτ του τουρισμού, και το καταφέραμε. Και αυτό είναι μια προσπάθεια, αυτό που είδατε τώρα και το δημοσίευμα το οποίο βγήκε για λογαριασμό του ΧΑΤ, το οποίο προσκαλεί τους Φιλανδούς μετά COVID εποχή να έρθουν να επισκεφτούν το νησί της Νάξου και τις μικρές Κυκλάδες. Ήρθαν λοιπόν πέρυσι, επισκέφθηκαν εδώ τον προορισμό, είδαν τις φυσικές ομορφιές, το ωραίο φαγητό, την φιλοξενία, την αξιότικη γενικά, γιατί εμείς το έχουμε και έμφυτο. Είναι μέσα μας δηλαδή, γιατί αργότερα ήρθαμε στο κομμάτι του τουρισμού, ξεκινήσαμε τον πρωτογενή τομέα, κυρίως και αργότερα με τον τουρισμό, και καταλαβαίνετε ότι εδώ στο νησί της Νάξου δραστηριοποιούνται περίπου το 90% είναι ντόπιοι οι οποίοι μένουν όλο το χρόνο εδώ στο νησί. Οπότε τους καλέσαμε λοιπόν, ήρθαν εδώ στο νησί της Νάξου, είδαν από κοντά τις ομορφιές του νησιού και έτσι προτείνανε για τον κόσμο τους σαν ένας από τους ιδανικούς προορισμούς να μπορούν να έρθουν εδώ και μας επισκεφτούν. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να τους υποδεχτούμε και να τους δείξουμε από κοντά την αξιότιμη φιλοξενία μας. Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο οι Φιλανδοί που θα σπεύσουν να παντρευτούν εκεί. Είναι και οι Έλληνες. Σωστά. Ρισκά. Δεν κλείνετε την πόρτα εκεί πέρα, την πύλη εισόδου. Φυσικά, φυσικά. Και τυχάνει να είμαι και αρμόδιος αντιδήμαρχος στο να κάνω και τους πολιτικούς γάμους. Οπότε, από ό,τι βλέπω που οι υπάλληλοι που μου φέρνουν καθημερινά, δεχόμαστε καθημερινά δεκάδες γάμους, πάρα πολλούς γάμους για το καλοκαίρι, για το φετινό καλοκαίρι. Δηλαδή, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Νάξος έγινε προορισμός για τους γάμους τώρα τα τελευταία χρόνια. Έγινε μια μικρή παύση την εποχή αυτή που είπαμε του κορονοϊού, αλλά από εδώ και πέρα βλέπουμε έχουμε μπει δυναμικά. Φυσικά εδώ ο ταξιδιώτης δεν έρχεται μόνο για να κάνει γαμήλια ταξίδια. Εδώ πέρα έχουμε από όλες τις χώρες, έχουμε δει ότι και από τη Γερμανία και ο Καναδάς άνοιξε και η Αμερική, πολλές σημαντικές χώρες οι οποίες είχαν χαθεί, ηλικιακές ομάδες τρίτης ηλικίας είχαν εξαφανιστεί πραγματικά. Και φέτος βλέπουμε ότι που κυρίως αυτοί ερχόντουσαν τη χαμηλή σεζόν, γιατί εδώ εκτός από τον ήλιο θάλασσα, σαν προορισμός έχουμε να δείξουμε και τα μονοπάτια μας, την ενδοχώρα, με τις βυζαντινές εκκλησίες, τα πλούσια μνημεία που διαθέτει ο προορισμός μας. Και φυσικά συνδυαστικά κάνουν τον ήλιο θάλασσα, αλλά και όσοι είναι φυσιολάτρες, γιατί παρατηρείται ότι τη χαμηλή σεζόν και φέτος ξεκίνησε νωρίς, Απρίλιο-Μάιο, παρατηρείται ότι οι περισσότεροι είναι φυσιολάτρες και ήταν γιατί επισκέφτηκαν ξανά τον προορισμό και έτσι προσπαθούμε αυτό που είχαμε πετύχει, το να διευρύνουμε την τουριστική σεζόν, να το βλέπουμε και φέτος να γίνεται σε πράξη. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, η Νάξος θα είναι ένας πολύ δυνατός προορισμός περίπου στα επίπεδα, ίσως και καλύτερα και από το 2019. Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, τι να πούμε, καλή σεζόν να έχετε. Το καλύτερο χαρτοφυλάκιο έχετε πάντως. Από τους τυχερούς της Δημοτικής Αρχής με την τέλεση των γάμων. Αυτό έχω να πω εγώ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Σας έχουμε ανοιχτή πρόσκληση φυσικά να έρθετε χαρά εδώ στο νησί μας, να τα δείτε για από κοντά αυτά που λέμε στον αέρα, χαρά να έρθετε μας, να τα δείτε από κοντά, να σας φιλοξενήσουμε και να περάσουμε όμορφα. Οι δεσμοί άλλωστε ανάμεσα στην Κρήτη και την Άξο είναι γνωστοί και έχετε και μια δυνατή κριτική κοινότητα φυσικά. Και ένα ξεχωριστό μέρος. Τα έχουμε ξαναπεί, σωστά. Σωστά. Τα έχουμε ξαναπεί, βέβαια. Εμείς έχουμε την Απείρανθο. Ακριβώς. Η οποία περαθείτε, εσύ είναι ένα πολύ παραδοσιακό χωριό που όσοι περάσουν από το νησί της Νάξου το επισκέπτονται. Φανταστείτε ότι οι Απεραθήτες έχουν ακριβώς την ίδια διάλεκτο με τους Κρητικούς. Και μας παρακολουθούν. Είναι φλέβα από την Κρήτη που λέμε, έχουμε μεταφέρθηκαν. Έχουμε πραγματοποιήσει και τρεις ζωντανές συνδέσεις από πέρυσι, μεγάλης χρονικής διάρκειας. Μας παρακολουθούν και δεν υπερβολή. Σε εβδομαδία βάση μας στέλνουν και μηνύματα. Οπότε έχουν υποσχεθεί να βρεθούμε, να καλύψουμε το ρεπορτάζ, να γνωρίσουμε και εσάς. Και να φέρουμε φυσικά ακόμα πιο κοντά την Άξο και την Κρήτη. Θα χαρώ πάρα πολύ να μας επισκεφτείτε και να ξέρετε και για μένα η Κρήτη είναι ο αγαπημένος μου προορισμός. Οπότε να σας υποδεχτούμε. Δεν ξέρω ποιος θα έρθει πρώτος βέβαια στον ένα προορισμό ή στον άλλο. Λοιπόν, μπορείτε να έρθετε εσείς καλοκαίρι και εμείς μετά τη σεζόν, γιατί τώρα είναι λίγο δύσκολο να μετακινηθούμε. Μετά τη σεζόν να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε, να τα δείτε από κοντά. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να έρθετε τώρα. Έχουμε κάποια μηνύματα τώρα από τηλεθεατές και μας ζητούν να κλείσουμε την εκπομπή με το υπέροχο πλάνο που έχετε με το ηλιοβασίλεμα από πίσω. Οπότε το αφήνω σε εσάς να κατευθύνετε τον οπερατέρ, να γυρίσει λίγο την κάμερα. Βέβαια, εδώ είναι το ηλιοβασίλεμα. Ακριβώς, να σας πούμε καλό βράδυ. Και στο επανειδήν και μακάρι από κοντά την επόμενη φορά.